Πόσες φορές θέλησα να μαζέψω τα παιδιά σου, όπως μαζεύει η όρνηθα τα πουλάκια της. Αλλά τα παιδιά σου δεν θέλησαν να συναχθούν κάτω από τις πτέρυγες του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Και αφού δεν θέλησαν τα παιδιά να ακούσουν τη φωνή του Κυρίου, που επί τρία ολόκληρα χρόνια φώναζε ο Κύριος και με κηρύγματα και με θαύματα και με το μέγα του έλεος, τότε ακούστηκε ο φοβερός εκείνος λόγος: «Ιδού αφίεται ο οίκος ημών έρημος». Κοιτάξτε το σπίτι σας από εδώ και πέρα αφήνεται έρημο, απροστάτευτο. Είναι αυτό που λέμε ρήμαξε το σπίτι αυτό. Γκρεμίστηκε και έγινε τόπος που κατοικούν πνεύματα πονηρά. Ερήμαξε το σπίτι αυτό. Γιατί δεν θέλησε να ακούσει ο λαός εκείνος τη φωνή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και σίγουρα έγινε έρημο, αφού μετά το θάνατο του Κυρίου, μετά τη σταυρωσή του, το 70 μετά Χριστόν, κατέβηκε ο αυτοκράτορας, ο Τίτο της Ρώμης, περιέβαλε κύκλο τα Ιεροσόλυμα, κατεδάφισε τα τείχη και δεν άφησε πέτρα στην πέτρα. Και μάλιστα έγινε και κάτι που γίνεται σήμερα σε εμάς εδώ στην Ελλάδα. Έπεσε πείνα αφόρητη. Αφόρητη πείνα. Αναφέρει ο ιστορικός Ευσέβιος της Εκκλησίας ότι μια μάνα πάνω στην μεγάλη λύσα πείνας που είχε πήρε το βρέφος της, το έσφαξε, το έκανε δύο κομμάτια και το έψησε και το έφαγε. Και οι στρατιώτες που έρχονταν γύρω γύρω μυρίστηκαν το κρέας στο ψητό και πήγαν να ζητήσουν να φάνε και αυτοί. Πού το βρήκε στο κρέας, δώσε μας και μας. Και ανοίγει και δείχνει το άλλο μισό που είχε μείνει από το παιδί. Και πήρα τα μάτια του σκέφτηκα. Αφίεται ο οίκος ημών έρημος. Ερωτήσαμε, αδέλφια μου, γιατί η Ελλάδα έφτασε εδώ. Μας φωνάζει όπως η όργηθα τα δικά της πουλιά. Και εμείς σαν του Κυρίου τέκνα γυρίζουμε τα νότα. Λοιπόν, τι περιμένουμε? Τον σταυρώνουμε κάθε κάστην τον Κύριο. Αφίεται ο οίκος ημών έρημος. Το τι συνετελέστη από εκεί και πέρα στο πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού, του αγαθού με κεφαλαία γράμματα, ακόμη και αυτοί οι άγγελοι αδυνατούν να καταλάβουν, δηλαδή τα βασανιστήρια που πέρασε ο Χριστός. Πολύ περισσότερο εμείς που είμαστε αμαρτωλοί και οι Άγιοι που είναι στο Παράδεισο, και εκείνοι αδυνατούν να πάρουν μέρος στο μέγεθος, μάλλον καθόλου δεν μπορούν να πάρουν μέρος στο μέγεθος των βασανιστήριων του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Γιατί ζουν στη μακαριότητα. Εδώ οι άνθρωποι, εμείς δηλαδή, ζούμε την ανάμνηση των γεγονότων του Κυρίου Ιησού Χριστού. Θα έπρεπε
ολόκληρη η Ελλάδα να είναι στις εκκλησίες μέσα. Από μικρά παιδιά βρέφη μέχρι και μεγάλα. Λύτρο όμως στα βάσανα δεν έρχεται αν η Ελλάδα δεν γονατίσει. Από τα μικρά παιδιά, ο Μωυσής στο όρο Σινά, όταν ανέβηκε πάνω, διαβάσαμε σήμερα, είπε «Προσέχτε από τα βρέφη μέχρι και τα ζώα, επί τρεις ημέρες δεν θα βάλε τίποτα. Εγώ θα ανέβω να πάρω τις πλάκες επάνω στο όρο Σινά. Εάν παραβεί κάποιος εντολή, την εντολή αυτή, τότε θα λιθοβοηθεί». Και ανέβηκε ο Μωυσής επάνω στο όρο Σινά και πήρε αυτό καθαριστεί από τις αμαρτίες τους οι Εβραίοι. Μας καλεί η Εκκλησία του Χριστού να πάρουμε μέρος στα πάθη, αφού και εμείς ολόκληρη τη χρονιά εορτάζουμε τον Κύριό μας Ιησού Χριστό μέσα στην καρδιά μας, όχι μία φορά το χρόνο που ερχόμαστε στην Εκκλησία να τα γιορτάσουμε. Δεν γιορτάζονται μία φορά. Οι Άγιοι Πατέρες λένε ότι οι εορτές είναι μόνιμες. Σε έχει Εκκλησία όμως για να εντείνουμε περισσότερο ακόμα αυτή τη μονιμότητα, να γίνει πιο ζωντανό το χρώμα των εορτών, τις ημέρες των εορτών. Και τις ημέρες των παθών τις γιορτάζουμε ακόμα πιο έντονα. Συμπάσχουμε τον Κύριο για να συνδοσαστούμε με τον Κύριο. Μπαίνουμε στον τάφο μαζί με τον Κύριο τις μέρες εκτούτες για να αναστηθούμε τον Κύριο μαζί. Αδελφοί μου, ακούσαμε και τελειώνω. Ελάτε να φάτε το σώμα μου. Ελάτε να πιείτε το αίμα μου, λέει ο Κύριος. Και ο Ιούδας κοινώνησε την μέρα του μυστικού, το βράδυ του μυστικού δείπνου. Δεν τον απέξε ο Κύριος, αλλά κοιτάξτε, δεν σώθηκε ο Ιούδας. Η Εκκλησία δεν αποκλείεται τη κοινωνία. Αλλά εγώ τι κάνω προτού να κοινωνήσω? Μήπως μοιάζω του Ιούδα? Και ακόμη κάτι και τελειώνω. Λέει ο Απόστολος Παύλος, βάζει μια ταμπέλα μπροστά και λέει «Προσέχτε, μην πλησιάζετε το σώμα και το αίμα του Κυρίου απροετοίμαστη μια φορά το χρόνο και όπως, γιατί?» Γι' αυτό πολλοί αρρωσταίνουν. Οι αρρώστιες είναι από αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό και πολλοί πεθαίνουν από αυτό το πράγμα, επειδή απροετοίμαστοι προέρχονται. Πάντα με αγάπη Χριστού και να αγκαλιάσουμε την Εκκλησία και να μας βγάλει από τα δεινά που έρχονται. Αμήν.